Νομίζω ότι μας έγινε ένα μεγάλο μουσικό δώρο. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά να υποδέχομαι την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Παρασκευά Καρασούλο στο στούντιο, με αφορμή την διπλή εμφάνισή τους και στο Θέατρο Αυλαία σήμερα το βράδυ για τη συναυλία τους, αλλά και την παρουσίαση του CD τους αύριο το πρωί στον Ιαννό. Θα μου συγχωρήσετε ένα δίλεπτο track, το λέω σε εσάς και στον κόσμο. Ο κόσμος τόσα χρόνια με ξέρει. Μ' αγαπάει ή δεν μ' αγαπάει, τα έχουμε λύσει τα θέματά μου. Και εμείς σας αγαπούμε. Εσάς όμως, και όχι, το track σας. Δεν τρέμουν τα πόδια μου. Πώς να σας το πω διαφορετικά δηλαδή. Και είναι από μεγάλη χαρά, την έχω κατατραγουδήσει, έχω συγκινηθεί, έχω ερωτευτεί, έχω χωρίσει, τα ξαναβρήκα, δεν τα ξαναβρήκα. Ίσως να ξαναχωρίσω, ίσως να ξαναερωτευτώ, δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ θα πω με όλες μας τις ευχές. Εν πάση και του Παρασκευά και δική μου η έφεση, να το πω και έτσι, είναι να κρατάμε ζεστές όλες τις πιθανότητες. Η καρδιά να είναι ζωντανή. Και στο δάκρυ και στην απώλεια, αλλά και στην ελπίδα πάντα. Είναι δίκαιο όμως απέναντι σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής να έχουμε την ίδια διάθεση να μας εκπλήξει. Είναι προπόνηση. Α, εντάξει. Δηλαδή αν είμαστε αθλητές, είμαστε του δέκαθλου. Δηλαδή άνθρωποι όλοι εννοώ. Ούτε ένα ούτε δύο είναι αυτά που πρέπει να αντιμετωπίζουμε, να τα φιλοσοφούμε, να γινόμαστε δυνατοί. Άρα θέλω να πω η ομορφία της ζωής ή η ζωή η ίδια είναι αυτό. Είναι μια άγνωστη διαδρομή. Θα συμφωνήσουμε όμως, να κλείσουμε όμως ότι τις μεγαλύτερες συγκινήσεις και φαντάζομαι την πιο έντονη έμπνευση δεν την προσφέρουν τα συναισθήματα εκείνα που συνδέονται με τον έρωτα, με την απόρριψη, με την εγκατάλειψη. Δηλαδή κάτι που συνήθως δεν προκύπτει από τις υπόλοιπες συνθήκες της ζωής, αλλά από το συνέστημα. Τι να κάνουμε, αγαπήσαμε, παραδοθήκαμε, πονέσαμε, να το τραγούδι. Ή όχι. Να πει ο Παρασκευάς. Μα η ζωή περιλαμβάνει όλα τα αισθήματα, όπως είπε πριν η Λίνα. Δηλαδή η ζωή είναι η πηγή έμπνευσης και για μας, για κάθε δημιουργό, αλλά και για τους ίδιους τους ανθρώπους. Έχει τα καλά, έχει τα κακά της. Και τα καλά και τα κακά γίνονται τραγούδια. Εξαρτάται ποιος τα γράφει πάντα. Φυσικά τώρα δεν μπορούμε. Και πώς τα περιγράφει. Δεν μπορούμε να το διαχωρίσουμε. Τώρα ακούστε, σκεφτόμουν για ποιο λόγο εκχωρήσατε δικαίωμα στον Παρασκευά Καρασούλου να δώσει ένα δικό του στίχο. Καταρχήν θα πω το όταν ακούμε ας πούμε του Παρασκευά το τραγούδι «Δυο μέρες μόνο» ή τα ρούχα σου στο πάτωμα Διανά και αυτά, αμέσως πέφτουμε κάτω. Δηλαδή όλη η συνειρμή μας είναι αυτή η τρομερή ώρα ας πούμε που δοθήκαμε ψυχήτε και σώματι σε κάποιον άνθρωπο. Αυτό δεν λησμονιέται. Γιατί πιστεύω ότι από την ώρα που αρχίζουμε πριν την εφηβεία να διψάμε για τη ζωή, πιστεύω ότι το όνειρό μας μέσα είναι αυτό, ο απόλυτος έρωτας, το να γίνω κομμάτια. Αυτά τα λέμε γιατί αντέχουμε ακόμα. Όταν τα παθαίνουμε, πρέπει να μάθουμε πώς να ξανασηκωνόμαστε από εκεί και να ζυγίζουμε τα πράγματα. Αλλά στην αρχή η φόρα μας είναι αυτή των ανθρώπων. Είναι να ζήσουμε το απόλυτο. Δηλαδή να πω όμως κάτι πριν. Φυσικά. Ότι το ανάσα μου και αέρα δεν αφορά στη μικρή πατρίδα μόνο. Είναι σύμπτωση δύο στιγμών στιχουργικών και της Λίνας και δικιά μου από το ανάσα η τέχνη της καρδιάς της Λίνας και το ανάσα πατρίδα. Μου και αέρα. Ήταν μια σύμπτωση ευτυχής. Αυτή, που μας έδωσε και τον τίτλο. Τον τίτλο τι πάτησα, νόμιζα ότι είναι από το μικρή πατρίδα. Τον πρότεινε η Λίνα, όπως και την έναρξη του προγράμματος, που θα δείτε στο Θέατρο Αυλαία, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, και τις εκπλήξεις που έχουμε ετοιμάσει μέσα σε αυτή την παράσταση. Ξέρετε όμως, δίνει και την αίσθηση του ζωογόνου, δηλαδή είναι ανάσα μου και αέρα. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να δημιουργήσει τη διάθεση για ζωή. Όλα καλά, αλλά χωρίς αυτό πάβουμε να υφιστάμεθα. Δεν είμαστε. Ακριβώς, είναι τα πρωτίστως απαραίτητα. Δηλαδή, το να πάρεις μια ανάσα και το να αισθανθείς ότι δεν σου κόβει κανείς τον αέρα, δεν σου κρύβει τον αέρα. Είναι δύο ουσιώδη συστατικά και πιστεύω ότι στους καιρούς μας και σε άλλους δύσκολους καιρούς της χώρας μας το τραγούδι πάντα κράτησε τον κόσμο ζωντανό. Δηλαδή ένωνε τις παρέες. Ακόμα μου έλεγε η Λούλα η Αναγνωστάκη, η θεατρική συγγραφέα, ξέρετε γιατί είναι από εδώ η καταγωγή τους και του Μανώλη Αναγνωστάκη και της Λούλας, ότι στην κατοχή ας πούμε χορεύανε τα παιδιά. Δηλαδή με τραγούδια λέγανε θα ζήσουμε, θα τα καταφέρουμε. Το τραγούδι για τον Έλληνα είναι σαν το ψωμί. Πιστεύω δηλαδή ότι μας θρέφει
Και οπότε εμείς έχουμε την ευτυχία, σαν γενιά είμαστε κοντινά, αλλά ζήσαμε το θρίαμβο του ελληνικού τραγουδιού. Δηλαδή όταν ξεκινήσαμε εμείς, όλοι οι μεγάλοι ήταν εν ενεργεία, τους θαυμάσαμε, μάθαμε από αυτούς και μετά μάθαμε και να αντέχουμε μέσα στη διαδρομή, να παράγουμε το ωραίο και το αληθινό, γιατί ο κόσμος το έχει ανάγκη. Θα σας πω ότι άλλο μου δημιουργεί αυτός ο τίτλος σαν αίσθηση. Μου εμπνέει κουράγιο. Αυτή είναι και η πρόθεσή μας. Πιστεύουμε σε αυτή την περίοδο ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη του μαζί. Οι άνθρωποι δηλαδή που μπορούν να συνομιλούν να το κάνουν. Θέλουμε να το υπογραμμίσουμε αυτό και νομίζω ότι ήταν μια καλλιτεχνική αλλά και πολιτική πρόταση αυτό που κάναμε. Ενώ μια πρόταση σε όλους. Ξαναθυμηθήκαμε το μαζί. Περάμε πάρα πολύ όμορφα μεταξύ μας. Μας έχει δώσει δύναμη, μας έχει δώσει κουράγιο, μας έχει δώσει κουράγιο και η αγάπη του κόσμου. Και μας έχει δώσει κουράγιο επίσης και η συντροφιά των νέων ανθρώπων, των νέων ερμηνευτών που υπάρχουν και λειτουργούν ως όχημα του λόγου μας, που ζωντάνεψαν τα τραγούδια μας, που τα έφεραν ξανά στο προσκήνιο, που τους έδωσαν καινούργια δύναμη και φρεσκάδα. Λοιπόν, το μαζί είναι μία έκφραση και μία φράση κομβική και για το τώρα αλλά και για το αμέσως μετά. Αισθάνεστε ότι είστε εμπνευστικοί? Ναι. Για τον περίγυρό σας. Ναι. 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 Το χέρι στην καρδιά. Ναι. Ναι. Έχουμε νικήτρια. Ναι. Πω πως μ' άρεσε. Το βλέπουμε στα μάτια των ανθρώπων που έρχονται, στα χαμόγελά τους την ώρα που φεύγουν. Και το σπουδαίο είναι ότι το διακρίνουμε σε πολλές διαφορετικές ηλικίες. Από πολύ νέα παιδιά μέχρι τους περπατημένους, θα έλεγα, ανθρώπους. Που βγαίνουν από εκεί και έχουν πάρει ανάσα και αέρα. Είναι πολύ όμορφο το ότι έχει απόλυτο δίκιο η Λίνα, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα και είναι μεγάλη μας χαρά το ότι συναντάμε γενιές διαφορετικές, διαφοροποιημένα αισθήματα ανάμεταξύ τους. Άλλες, αν θέλετε, καταστάσεις έχουν ζήσει και όμως τους έχουν τροφοδοτήσει αυτά τα τραγούδια, πρώτον, και δεύτερον, είναι εξαιρετικό το ότι το τραγούδι το ελληνικό εξακολουθεί να έχει μια πολύ μεγάλη επιδραστικότητα σε όλες τις γενιές και σε όλες τις ηλικίες. Το αγαπούν οι Έλληνες, είναι κομμάτι του προφορικού τους πολιτισμού βασικό και έχει πολύ μεγάλη σημασία να είμαστε δίπλα του, να το υπηρετούμε και να το αναδεικνύουμε. Και επειδή εν αρχή είναι ο λόγος, έχει πολύ μεγάλη σημασία να στεκόμαστε πάντα στο λόγο του τραγουδιού. Αυτό είναι άλλωστε και το κίνητρο που οι Έλληνες πλησιάζουν το τραγούδι, ο λόγος. Καμιά φορά συζητάω με φίλους μου και τους λέω ότι ένας από τους λόγους που θα ήθελα να βρίσκομαι στην Αθήνα, πέρα των επαγγελματικών, για ευνόητους λόγους, είναι αυτή η επιδραστικότητα και η έμπνευση που διοχετεύουν ορισμένοι άνθρωποι. Φαντάζομαι δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι στα τέλη των 80s, των 90s, σε μια παρέα σαν τη δική σας, όπου ξεκινούσατε τότε να γράφετε τα πρώτα τραγούδια, τα οποία αργότερα θα συνόδευαν τις γενιές, αλλά δεν το ξέρατε, το ξέρατε. Ήσασταν σίγουροι, μπορούσατε να δείτε τη βεβαιότητα ότι αυτά θα καθορίσουν τις επόμενες γενιές? Όχι βέβαια, αλλά ευτυχώς, εγώ το κατανοώ απολύτως και εγώ την ώρα που έβλεπα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Γαλλία και στην Ιταλία, τις παρέες που δώσανε θαυμάσια αποτελέσματα, μουσικούς, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, τα ιερά τέρατα που λέμε. Και εγώ πάντα θα ήθελα να ήμουν εκεί, σε μια γωνιά, κάπως να το ζω. Το σπουδαίο είναι, να υποσημειώσω εγώ, ότι και για μας κάτω, ας πούμε, στην Αθήνα, το λέμε κάτω εμείς, εσείς το λέτε πάνω, αλλά δεν έχει σημασία. Για μας υπάρχει, ας πούμε, θαυμαστή η σχολή Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Δηλαδή και εμείς έχουμε αγαπήσει τα τραγούδια, τα αποτελέσματα, τα ωραία που γίνανε από παρέες εδώ. Και τα έχουμε ζηλέψει και τα έχουμε πενέψει και τα έχουμε διαβάσει και μας έχουν διαμορφώσει και εμάς. Μας έχουν επηρεάσει. Άρα θέλω να πω, υπάρχει μια ισορροπία. Σημασία έχει οι παρέες. Ναι. Οι παρέες να γεννάνε. Και κάθε, το βλέπουμε, κάθε γενιά, το πρώτο είναι να βρει την παρέα, τους συνοδοιπόρους. Και να κάνουν τις τρέλες τους νωρίς. Γιατί όταν ξεκινάς νωρίς, δεν φοβάσαι και δεν τρέπεσαι. Εάν περάσει ο καιρός, λες πού να το κάνω αυτό, πού να το κάνω εκείνο, ποιος αυτό. Θέλει φόρα. Αυτό το χαρακτηριστικό, αυτή την ποιότητα την αναγνωρίζετε τώρα, υπάρχει το 2023, όχι σε μικρούς ή μεγάλους. Δεν θέλω να το θέσω σε επίπεδο γενεών ότι οι σημερινές γενιές δεν είναι όπως παλιά. Υπάρχει παλιά η στόφα. Ήταν αυτονόητο, τώρα είναι έτοιμα.
Τώρα είναι έτοιμα, είναι ανάγκη. Ναι, είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη τώρα. Παλιά ήταν αυτονόητο. Είστε ήταν όμως... η διαδρομή. Παίρναγε αναγκαστικά μέσα από αυτό. Η συλλογική έκφραση ήταν πιο έντονη, οι παρέες υπήρχαν. Τώρα είναι ένα αίτημα που μένει σε εμάς πόσο συνειδητά θα το παλέψουμε για να το κατακτήσουμε. Αισιοδοξείτε όμως ότι. Δεν χάθηκε το πράγμα, ότι υπάρχει. Ότι... Μα τι λέτε τώρα, δεν βλέπετε, δεν μας βλέπετε. Δεν μιλάω για εσάς, Μιλάει για τα παιδιά που έρχονται τώρα. Πιστεύω ότι αν εμείς έχουμε να παίξουμε ένα ρόλο, είναι να έχουμε τις κεραίες ανοιχτές, να βλέπουμε πού γίνεται, πού υπάρχει ας πούμε η σπορά του καινούριου και αυτό να του δίνουμε βήμα. Δηλαδή να πενεύουμε κάποια παιδιά καινούρια, αυτά που προσπαθούν, σε όλα τα είδη. Δεν είναι ανάγκη να υπηρετούν το έντεχνο. Έτσι και όμως στον κινηματογράφο έχουμε πολλά νέα παιδιά που καταφέρνουν. Κάνουν τα ταινιάκια τους με πενιχρά μέσα κτλ. Αλλά υπάρχει. Το τραγούδι επειδή είναι πολύ βαθύ πράγμα. Δηλαδή πρέπει να πονάει η καρδιά, αλλιώς τραγούδι δεν γίνεται. Φοβούμαι ότι εκεί το ζήτημα είναι ότι δεν θέλουν να πονάνε οι γενιές που έρχονται. Γιατί δεν υπάρχει το συναίσθημα, δεν υπάρχει. Όχι, δηλαδή... νομίσαμε στη ζωή ότι πάει ο πόνος, τελείωσε. Ότι όλα είναι εν ειρήνη, καλά, ότι δεν χρειάζεται ή δεν κάνουμε εμπιστοσύνη σε αυτό που φυλαγόμαστε. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να πονάμε. Άμα δεν γίνει η καρδιά πεδίο μάχης, καλό τραγούδι δεν γράφεται. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή θέλει θάρρος να είσαι συναισθηματικός, να είσαι ευάλωτος και την ίδια ώρα. Όρθιος. Αυτό θέλει θάρρος. Πονάει. Τώρα κουτσομπολιά που έχουν κατά καιρούς ακουστεί. Κουτσομπολιά, όταν λέω ότι συστιώνονταν στις παρέες. Ας πούμε, όταν είχατε κάνει τη συνεργασία με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, υπήρχε μία φήμη, δεν ξέρω αν έφτασε στα αυτιά σου, ότι για να καταλάβεις τι θέλει να πει η Λίνα Νικολακοπούλου, πρέπει να έχεις πάρει 3 PhD και 44 μεταπτυχιακά. Ζήλια ήταν αυτό. Ήταν ζήλια, αλλά ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Εμείς ήμασταν παιδιά που είχαμε πρωτοπάει στο πανεπιστήμιο τότε. Με τις βασικές σπουδές της. Της μέσης οικογένειας, χωρίς περισπούδας, τις φράσεις με στο σπίτι, με την ανθρωπιά κτλ. Τα καταλαβαίνουμε χωρίς τα πιέστη. Η γιαγιά μου έλεγε κάτι και την ευγνωμονώ, γιατί η γιαγιά μου δεν ήξερε γράμματα. Και μου έλεγε, εγώ το είπα, εσύ νιώστο. Εγώ θα λέω, εσύ καταλάβαινε. Ναι, αυτό. Σωστά. Αυτό λοιπόν δεν θέλει ούτε διατριβές ούτε διδακτορικά. Εγώ το είπα, εσύ νιώστο. Για εσάς έχει ακουστεί κάτι αντίστοιχο? Όχι, αλλά θα σας πω κάτι. Πάντα όταν βγαίνει, έρχεται καινούριος αέρας, είναι μοιραίο να μας σοκάρει λίγο, γιατί είναι αναζωογονητικός από τη μία μεριά, αλλά είναι και φρέσκος και καινούριος. Η Λίνα έφερε στο καινούριο. Έφερε στο ελληνικό τραγούδι ένα καινούριο λόγο, μια καινούργια τεχνική, ένα καινούριο ύφος. Βασίστηκε πάρα πολύ στη μεταφορά και έτσι έσπασε πολύ γρήγορα και αυγά. Με συνέπεια, πολλούς αυτό να τους και σοκάρει είναι μοιραίο και να τους εντυπωσιάσει. Όμως το αποτέλεσμα μετράει. Αυτά τα τραγούδια έμειναν, τα κατάλαβαν πολύ καλά οι Έλληνες, τα αγάπησαν, τα αγαπούν, εξακολουθούν να τα αγαπούν και οι νέες γενιές. Και άρα αποδεικνύει ότι μια χαρά κατάλαβαν τι εννοούσε η Λίνα Νικολακοπούλου. Κοίταξε, αυτοί που δεν κατάλαβαν είχαν όλη την ευκαιρία τα επόμενα 20-30 χρόνια να το ξανακούσουν, αν θέλουν. Αλλά εάν δεν θέλεις να καταλάβεις. Δεν θα καταλάβεις ποτέ. Όχι, είσαι ελεύθερος να μην καταλάβεις. Ναι. Το ελληνικό τραγούδι είναι τέχνη. Ξέρετε, δεν είναι είδηση για εφημερίδα. Είναι τέχνη. Έχει αλφάβητο, έχει τεχνική, έχει ιστορία, έχει παράδοση από πίσω, όχι απλά μερικών δεκαετιών, εκατοντάδων χρόνων. Και όπως πρέπει να το φανταζόμαστε. Και ο Ζαμπέτες από τον Όμηρο και μετά έχουμε ελληνικό τραγούδι. Έτσι, με την λογική έτσι, ότι αλήθεια είναι, αυτό. Είναι μια προφορική ποίηση, φυσικά. Η οποία έχει περάσει από στόμα φυσικά. Σε στόμα και. Και μας έχει φυσικά. Δημιουργήσει αυτή την ταυτότητα. Μην ξεχνάτε ότι οι μεγαλύτεροι ποιητές σε παγκόσμιο επίπεδο έγραψαν τραγούδια. Από το Λόρκα μέχρι ακόμα και σε χώρες όπου δεν υπήρχε παράδοση του άσματος και του τραγουδιού, όπως είναι η ελληνική. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς συντηρηθήκαμε σε όλη την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το δημοτικό μας τραγούδι, από τη δημοτική μας ποιήση. Αυτή κληρονομήσαμε εμείς. Και τη φέραμε και την εξελίξαμε και την εξυγχρονίσαμε. Τα αγαπάνε οι Έλληνες το τραγούδι και νομίζω και εύχομαι να μην σταματήσει ποτέ αυτή η σχέση
ανάμεσα στους δημιουργούς του και στο κοινό. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό παρά μόνο σε ένα φασιστικό καθεστώς. Νομίζω. Μακάρι. Ούτε στο φασιστικό. Που απεδείχθη ότι ούτε τότε κατάφεραν να φουμωθούν. Και εκεί πάλι θα γινόταν το αντίστοιχο της κατακόμβης. Κάπου θα καταλήγαμε και θα ακούγαμε τραγούδια, θα παίζαμε τραγούδια. Δηλαδή ούτε τα φασιστικά μπορούν να σε αποκόψουν από αυτό. Οπότε το μόνο που χρειάζεται πραγματικά είναι να η εν ζωή δημιουργεί, να το πω και έτσι, μέχρι το τέλος να μην τα παρατάνε. Αυτό. Λοιπόν, έχω παραγγελιά. Να ακούγουμε. Μου λέει ο σκηνοθέτης μου, λατρεύω το άλμπουμ το «Μένω εκτός», Σερβανιτάκη, αλλά μου λέει θέλω επεξήγηση. Δεν θέλουμε εμείς, νομίζεις, τα μισά τραγούδια που τα τραγουδάμε. Ό,τι θέλει. Ιδιαίτερα. Τι σημαίνει «Μένω εκτός»? Τοποθετηθείτε. Λοιπόν, θα πω τι έλεγε ο Φελίνη. Εντάξει. Ο Φελίνη έλεγε «Μην εξηγείτε ποτέ». Γιατί η ποίηση είναι για να κάνει τον άλλον να κατανοήσει αυτός με το δικό του τρόπο. Τι του λέει μέσα του αυτό. Αν πάμε με τον ορθολογισμό, ωραία, υπάρχουν εξηγήσεις, αλλά δεν είναι ο ρόλος αυτός. Αυτό είναι να σε πιάσει και να πεις τι θέλει να πει και να αρχίσεις μόνος σου να το ερμηνεύεις. Ναι, αλλά κάτι σκεφτόσαστε. Ο δημιουργός θα δώσει πάντα την πρώτη, θα φωτίσει με τον δικό του τρόπο την εξήγηση. Το ζήτημα και το ζητούμενο είναι να έχει τέτοιο υλικό ώστε να μπορεί ο αναγνώστης, ο ακροατής, να φωτίσει επίσης δικές του προβολές. Θα σας πω κάτι. Υπήρχε ένας άντρας, λαϊκός άντρας. Θυμάμαι, είμαστε στο Χάραμα. Τώρα ένα χάραμα να μην έχουμε στη Θεσσαλονίκη, ένα χάραμα. Καταλαβαίνετε τι εννοούσα πριν. Ναι, γιατί είναι επιδραστικό. Ένα χάραμα να μην έχουμε, μια μέδουσα να μην έχουμε. Να μην τα έχουμε ζήσει αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, αλλά τώρα το είπατε και ξύπνησε μέσα μου το παράπονο. Μπορεί να τα έχετε στο μέλλον. Μακάρι. Ναι. Αν είναι ανάγκη. Ήρθε αυτό και μου λέει: «Σας χρωστάω πάρα πολλά». Λέω: «Οπα. Για ποιο λόγο?» Γιατί μου λέει: «Αισθάνθηκα πολύ ωραία με τον εαυτό μου που κατάλαβα το λογοπαίχνιο που είχατε κάνει στα πιο ωραία λαϊκά. Γιατί ήσουν ένωση και εγώ με χωρισμός είχα φοβήσει». Δηλαδή είχα παίξει με το ένωση ΑΕΚ, αντί να πω ΑΕΚ είχα πει ένωση, και το παιχνίδι που έκανα η ένωση και ο χωρισμός, όταν ο ίδιος τραγουδώντας το έφερε στην καρδιά του, μου λέει άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου επειδή κατάλαβα τι λέγατε. Λοιπόν, τώρα θα σας πω κάτι που δεν της το έχω πει. Εγώ πάντα σε αυτό το στίχο τον ερμήνευα την ένωση, όχι με την ΑΕΚ, αλλά με την ένωση με την Κύπρο που εκείνη την περίοδο. Και εγώ έτσι τώρα που το είπε, το κατάλαβα. Εκείνη την περίοδο. Είναι νόμιμο και θεμητό και το ένα και το άλλο. Και θα σας πω το εξής. Και εσείς τεκνοβρούτε. Θα σας πω το εξής. Όταν εγώ έκανα τη Μικρή Πατρίδα και βγήκε στη δισκογραφία, αγαπήθηκε από την αρχή το τραγούδι κτλ. Τόλμησα να φύγω έξω, το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό, να συνεχίσω να ταξιδεύω έξω. Πάρα πολλοί κόσμος μου έλεγε «Μα λες ότι δεν έκανες ταξίδια, γιατί βγαίνεις, γιατί φεύγεις. Έχεις πει ότι δεν έκανες ταξίδια μακρινά και όλο στο εξωτερικό είσαι». Αυτό είχε καταλάβει. Τα νοερά τα είχαν αποκλείσει δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Και τα φυσικά. Και τους σταθμούς της ψυχής. Θέλω να πω, είναι μαγεία. Είναι όμορφο αυτό. Είναι μαγεία, τι διάδραση έχει. Ακριβώς. Ένας στίχος, ένας λόγος, τι διάδραση έχει. Εμείς που κάνουμε αυτό σαν λειτουργήμα όλα αυτά τα χρόνια, εγώ το λέω μπροστά του ότι υπάρχουν τραγούδια που μου αποκαλύπτονται τώρα. Ναι. Τα άκουγα, τα τραγούδαγα, αλλά με την ησυχία ότι τα είχα καταλάβει. Όσο μεγαλώνω, τα νοήματα μου φωτίζονται αλλιώς. Και λέω τι ωραίο παιχνίδι που είχε κάνει εκεί. Δηλαδή δεν είναι κάτι που τα ακούς μία και τελείωσε το μάθες. Κάθε δεκαετία της ζωής μας αντιλαμβανόμαστε τα πάντα αλλιώς. Γιατί μέσα μας γίνονται ανακατατάξεις. Οπότε γι' αυτό το τραγούδι, όταν κατορθώσει να γίνει αυτό που όφιλε, είναι αθάνατο. Τα ακούς, το ξανακούς, το ξανακούς και δεν το βαριέσαι ποτέ. Αυτό θα τα χτύπουμε σε εφημερίδα. Όταν το τραγούδι κατορθώσει να δώσει αυτά που όφιλε, θα γίνει αθάνατο. Είμαστε όμως σε τηλεόραση. Καλά κάνουμε. Κακός που δεν... Να, κάτι τέτοια... Κάτι τέτοια πρέπει να προσπαθήσουμε να βάλουμε μέσα μας σαν έννοιες. Να σας πω, ναι, όπως το κάνουν οι μπάρμεν, ας πούμε, θέλει μια σταγόνα τέτοιο και πολύ απ' τ' άλλο. Γιατί αν πέσει πολύ αυτό, βαραίνει. Οπότε θέλει μια σταγονίτσα και τέτοια εξήγηση ζωής και μετά πάλι τα κεφάλια μέσα που λέμε. Έχω την εντύπωση ότι κάναμε workshop τόση ώρα, δεν κάναμε συζήτηση, ευτυχώς.
Ήθελα να αποφύγω τις κλισέ ερωτήσεις, γιατί δεν έχουν κανένα νόημα. Καλά, από πού εμπνέεστε, από το Θεό. Από που, με ποιους κάνετε παρέα, με τους φίλους μου. Δηλαδή, ήθελα πολύ να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα προσκαλέσω και θα προκαλέσω τους τηλεθεατές μας να βρίσκονται Παρασκευή, Σαββατοκυριακή στη συναυλία και τις τρεις μέρες. Σας παρακαλώ τα ονόματα των συνεργατών σας. Πολύ απλά θα πω τους τραγουδιστές μας, τους νεαρούς. Ο Απόστολος ο Κίτσος, ο Παναγιώτης ο Λάμπουρας και ο Θοδωρής ο Νικολάου είναι οι ερμηνευτές μας. Και ο Χρήστος ο Θεοδόρο έχει κάνει την ενορχήστρωση ως συνθέτης και παίζει πιάνο. Και τον συνοδεύουν ο Λευτέρης Γιούσιος και ο Πέτρος Κρεμιζάκης. Τι ωραία. Και αύριο στις 12 στον Ιαννό για την παρουσίαση. Και αύριο στις 12 στον Ιαννό. Να πω μόνο ότι στον Ιαννό το 1991 είχε η Λίνα πρωτοπαρουσιάσει και το βιβλίο που είχα επιμεληθεί εγώ, το Ολογράφος, που ήταν η πρώτη συγκέντρωση του στιχουργού της υλικού την πρώτη τη δεκαετία. Και το είχα επιμεληθεί εγώ στον Φίλιππο Νάκα, τον εκδοτικό οίκο, και είχε παρουσιαστεί στον Ιαννό. Επιστρέφουμε μετά από τόσα χρόνια και παρουσιάζουμε αυτό το CD εκεί. Μαζί, ο επιμελητής της έκδοσης και με άλλη σχέση. Ανθολογούμενη. Ναι. Και ανθολογούμενη. Ο επιμελητής και ανθολογούμενη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.